κάνει ένα υφυπουργείο αποκτά η Κύπρος με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Οι προεργασίες για τη δημιουργία του υφυπουργείου κοινωνικής πρόνοιας έχουν ήδη γίνει και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ο διορισμός είναι ένα μόνο βήμα μακριά. Ευθύς μετά τις εκλογές, αφού θα απουσιάζω και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα διοριστεί έτσι ώστε αυτό που επιζητούσαν από την αρχή, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην μεγαλύτερη, δηλαδή αποτελεσματικότερη διαχείριση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, να γίνει επιτυχία. Γερές βάσεις για ένα κοινωνικό κράτος που θα αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος συνοδευόμενος από την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Ξενώνα Νεανίδων. Θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος που να νοιάζεται. Ξενώνας Νεανίδων εδώ και πολλά χρόνια φιλοξενεί εκείνα τα παιδιά, τους έφηβους που για κάποιον λόγο αδυνατούν να παραμείνουν στο σπίτι τους. Ζουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον κάτω από πλήρη μέρημνα. Το κάθε παιδί έχει τον δικό του ιδρυματικό λειτουργό με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας να είναι διαθέσιμες επί 24ωρου βάσεως. Διαπιστώνω τη φροντίδα του κράτους για τους εφήβους μας που βρίσκονται κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναμένεται να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Αυτό που τώρα απομένει είναι να δούμε ποιος ή ποια θα αναλάβει το τιμόνι του νέου Υφυπουργείου.